Γιατί απεργολογούμε. Τελείωσε. Εδώ λοιπόν όλα αυτά που είπε τίθενται στο ψήφισμα. Το και θα απαντηθούν εδώ μέσα. Ένα λεπτό. Όχι, ένα λεπτό. Δεν μπορώ να ψήφισμα να μιλήσω. Ήθελε να μιλήσω. Γιώργο, κύριε Τελεφωνή. Έχετε επιτροπή εδώ μέσα. Παρακαλώ. Εγώ να μην είμαι μέσα. Να είναι ο άνθρωπο που το κάνει. Κύριε Τριφωνίδη, ένα λεπτό. Πάντως, εμείς δεν διατιθέμεθα ως Επιτροπή, ως ομάδα πρωτοβουλίας μάλλον, να κάνουμε αυτό που γίνεται στην Βουλή, που ψηφίζεται, χωρίς να έχει διαβάσετε, νόμους που καθορίζουν τη ζωή της όλη τη κοινωνία. Δεν πρόκειται να το κάνουμε αυτό. Αδιάβαστη. Λοιπόν, έχετε ψηφίσει νόμους καθοριστικούς για την κοινωνία. Όπως εδώ λέμε, αυτό εδώ είναι μια βάση για συζήτηση. Περιμένω προτάσεις για το πώς θα γίνει. Τώρα θα πάμε ένα λεπτό. Εγώ πρότεινα το εξής. Αυτό εδώ μπορεί να γίνει μια πρώτη συζήτηση και να αποφασίσουμε να ξανανταμώσουμε επ' αυτού. Αλλά πρέπει να γίνει μια συζήτηση. Όχι. Θα πρέπει εδώ μέσα να φτιάξουμε μια επιτροπή, 3-4 άτομα, ο Κώστας, ο Παύλος, ο Βίτσος κλπ. Να συντάξουν ένα ψήφισμα, ύστερα να ξαναγίνεται το δώρο να το κουβεντιάσουν. Λυπάμαι πάρα πολύ, αλλά υπάρχει μια ομάδα πρωτοβουλία. Όποιοι ήθελαν, όχι κύριε Τρεφανίδη, εάν θέλατε, ερχόσασταν στην Επιτροπή να σε βάλουμε ομάδα πρωτοβουλία. Όχι κύριε, υπάρχει μια... Ένα λεπτό, όχι. Δεν μπορεί να βάλει ψήφισμα εσύ. Δηλαδή γίνεται μια συζήτηση. Συγγνώμη. Γιώργο. Όχι. Γιώργο. Κύριε Τρεφανίδη, πρέπει να σεβαστούμε τα 40 άτομα που είναι παρόντες και να μην διαλυθεί. Σήμερα σας βάλαμε, εάν ερχόμαστε εδώ και δεν είχαμε κάτι στα χέρια μας, θα λέγατε τι μας καλέσατε. Να σας δούμε και να μας δείτε. Λοιπόν, σήμερα δηλώνετε την παρουσία σας ότι είμαστε όλοι ενωμένοι και σας καταθέτουμε και ένα σχέδιο ψηφίσματος το οποίο θα το δείτε όλοι σας, γιατί σας καλούμε όλοι να το προσυπρογράψετε. Θα το δείτε όλοι σας, θα το δουν και οι πολίτες και θα ξαναβρεθούμε να οριστικοποιήσουμε το ψήφισμα. Αυτό είναι, δεν ήρθαμε ούτε να σας καπελώσουμε, ούτε να σας κάνουμε. Θέλουμε να έχουμε την κοινή παρουσία. Ο σκοπός της πρωτοβουλίας αυτός είναι. Και πρέπει να είναι σεβαστός και σε παρακαλώ, να βγάλουμε την επιτροπή. Η Επιτροπή πρακτικά, όπως ξέρουμε και τώρα, έχει ελεγχθεί επανειλημμένως, είναι ένας τρόπος να μην γίνει ποτέ τίποτα. Ένα λεπτό. Να ξεκαθαρίσουμε. Μια πρόταση στους παρόντες. Να υπάρχει μια διαδικασία όπως θα ληφθεί η απόφαση. Ένα λεπτό. Θέλετε να το διαλύσουμε ή θέλετε να κουβεντιάσουμε με βάση ένα σχεδιασμό. Να το διαλύσουμε και να κάνουμε. Θέλετε να το διαλύσουμε. Όχι, αυτό που δεν τα καλύψει όμως. Αυτό που δεν σας είπα. Λοιπόν, σας παρακαλώ, θα βάλω διαδικασία. Δεν γίνεται. Δύο λεπτά. Είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μορφωμένοι άνθρωποι. Σας παρακαλώ ο καθένας να σεβαστεί τον εαυτό του. Εδώ ήρθαμε να φύγουμε από το εγώ και να πάμε στο εμείς. Τώρα, αν δεν είναι να το διαλύσουμε μεταξύ μας, σαν παρακαλώ, όποιος διαφωνεί, είναι ελεύθερη πόρτα να αποχωρήσει. Άσε, να πω τη διεύθυνση εγώ, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ποιος θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ πιστεύω, κύριε Δήμαρχε, μπορεί να... Με προσβάλλεις, βάναψα και δεν υπερασπίζει καθέναν αυτό που έχει γίνει εδώ. Διότι ο κ. Τρυφωνίδης ήρθε για να πυροδοτήσει, να του πιάσει την εκκλησία. Αυτό είπα. Κ. Τρυφωνίδη, ας έλεγε, φύγετε. Βαγγέλη. Άντε μπράβο. Βαγγέλη, κοίτα σε σύγκαθη. Ήρθε, εγώ.
κύριε Αυδικό. Αυτό που λυπάμαι για το επίπεδο. Σας παρακαλώ. Εδώ ήρθαμε να ενωθούμε και όχι να χωριστούμε. Βαγγέλη, σε παρακαλώ. Βαγγέλη, λοιπόν, ποιος έχει το λόγο. Ακριβώς. Ο κύριος Δήμαρχος. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Όποιος δεν θέλει να αποχωρήσει από την αίθουσα. Να σεβαστούμε τον εαυτό μας.